Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα σασί της Atomic, το DRZ3 το MP, το οποίο είναι ένα σασί, ένα 24-28 κλίμακα και είναι drift πίσω κινητό για όσους δεν γνωρίζετε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς παραλάβαμε από την εταιρεία. Η αγορά του έγινε από το κατάστημα το GT55 με καθυστέρηση λόγω Χριστουγέννων ίσως. Τρεις εβδομάδες, δηλαδή έκανε τρεις εβδομάδες να έρθει η Ελλάδα χωρίς τελωνείο, γιατί υπάρχει τρόπος πληρωμής duty free, λέει, μέσα στην αποστολή. Λοιπόν, μέσα στην παραγγελία μου έβαλα αυτό το σέρβο, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα σέρβο της αγοράς για αυτή την κλίμακα τουλάχιστον. Η GT55 μας έχει κάνει δώρο αυτό το κατσαβιδάκι, το οποίο είναι ένα σταυρό κατσαβίδο, πάρα πολύ καλό, ποιοτικό. Μέσα τώρα η εταιρεία είχε αυτά εδώ πέρα τα αρκαλιάκια για να μπορείς να στήσεις το σασί σου και ένα γυαλόχαρτο P1000. Τώρα, το αμαξάκι μας είναι σε κομμάτια, δηλαδή είναι σε σακουλάκια, 14 σακουλάκια. Εδώ πέρα ήταν τα εργαλεία. Αρχικά να πω ότι για kit, που συνήθως τα kit δεν στέλνουν μέσα ελαστικά και ζάντες, είχαμε αυτά τα λάστιχα, ζαντολάστιχα, τα οποία τα μόνταρα, γιατί πρώτα άνοιξα τη συσκευασία και μετά σκέφτηκα να κάνω ένα βιντεάκι. Είναι πολύ καλό ποιοτικό, δεν είναι printing, είναι καλό πλαστικό και τα λάστιχα φαίνονται να είναι τύπου LF, δηλαδή πλαστικά, αλλά καλό πλαστικό. Βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά. Τα κουρμπαριστά πάνε στο μπροστινό μέρος του οχήματος και τα flat πάνε πίσω. Και τώρα πάμε να δούμε. Εδώ μέσα ήταν το σακουλάκι 13. Και τώρα πάμε να δούμε τι μας έχει στείλει η εταιρεία. Μας έχει στείλει αριθμημένα τα σακουλάκια, ένα το σακουλάκι 13 που σας είπα πριν, τα οποία πρέπει να βρούμε τη σωστή σειρά για να το κατασκευάσουμε. Οπότε από τη στιγμή που το 1 ήταν το κατσαβίδι, έχουμε το 2, το οποίο είναι βίδες, 3 ρολιμάν, 4 το κάτω μέρος από το σασί, 5 το διαφορικό, 6 είμαστε γρανάζια και διαφορικό, 7 arms, 8, 9 το σέρβο, 10 η σύνδεση για τα για τις αναρτήσεις, 11 οι ρόδες, 12 το σύστημα ανάρτησης, 13 με τους μαγνήτες και 14. 14 σακουλάκια λοιπόν. Το υλικό φαίνεται ποιοτικό, το αλουμίνιο, κάρμπον και εδώ βλέπουμε κάποια κομμάτια από πλαστικό, τα οποία φαίνεται να είναι πολύ καλό πλαστικό. Βέβαια τώρα στην πορεία θα το στήσω και σιγά σιγά έτσι θα σας κάνω ένα μικρό βιντεάκι λίγο από κάθε στήσιμο που θα φτιάχνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε το στήσιμο, επειδή δεν υπάρχουν οδηγίες μέσα στο από την εταιρεία εκτυπωμένες, θα πρέπει να κατεβάσουμε το PDF για την κατασκευή του, το οποίο δείχνει βήμα προς βήμα πώς θα γίνει η σωστή ρύθμισή του και αποτελείται από 40 βήματα, δηλαδή αν δείτε εδώ πέρα είναι 40 βήματα τα οποία μας επιτρέπουν να στήσουμε ολόκληρο το σασί όπως πρέπει για να τρέχει και σωστά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και εμείς από το 1. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες, για να κάνουμε το βήμα πρώτο θα χρειαστούμε από το σακουλάκι 1 μέχρι το σακουλάκι 5. 2, 3,
4, 5. Προφανώς δεν θα χρειαστούμε όλα τα υλικά, αλλά κάποια από αυτά, τα οποία βρίσκονται μέσα αυτά τα σακουλάκια, σίγουρα δεν τα χρειαστούμε. Τα υπόλοιπα τα τοποθετούμε μέσα εκεί. Προσωπικά χρησιμοποιώ ένα τέτοιο κουτί στο στήσιμο τους, ώστε βιδάκια και κάτι πολύ ψηλά ρολιμάν, αποστάτες και τέτοια να μην μας φύγουν έξω και να γίνει και τα ψάχνουμε μετά μέσα στο χώρο. Οπότε ξεκινάμε την κατασκευή. Βάζουμε λοιπόν τις οδηγίες απέναντι να τις βλέπουμε. Χρησιμοποιούμε ένα μικρό μυτοτσίπι εδώ για να βγάζουμε κομμάτι-κομμάτι όπως μας δείχνουν οι οδηγίες και όχι να απλώσουμε όλα τα σακουλάκια. Και αυτό που ξανασπώ είναι ότι θα χρειαστείτε σίγουρα ένα παχύμετρο, είτε ηλεκτρονικό είτε απλό, για να μπορείτε να μετράτε τα βιδάκια, το πάχος τους, γιατί δεν τα έχει ξεχωριστά, και τα ρολιμάνε εσωτερική-εξωτερική διάμετρο για να βάζετε το κατάλληλο, γιατί υπάρχουν διάφορα μεγέθη και πλάτη. Και βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι, το τοποθετούμε, όπως βλέπετε ήδη έχω ξεκινήσει να τοποθετώ το πρώτο κομμάτι. Προχωράμε σιγά σιγά. Βλέπετε εδώ τι υπομονή χρειάζεται. Θα πάρεις κομμάτι κομμάτι για να το τοποθετήσεις. Χρειαστούμε σίγουρα πολύ ψηλά εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και να το ολοκληρώσουμε. Είμαστε στο βήμα το πρώτο. Τώρα πήγαμε στο δεύτερο και θα κλείσουμε το διαφορικό με το βήμα 3. Βλέπουμε ότι σε κάποιο σημείο μας ζητάει να βάλουμε γράσο για ρουλιμάν, το οποίο προσωπικά χρησιμοποιώ αυτό, είναι πάρα πολύ καλό και συνεχίζουμε. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε σίγουρα είναι ότι μέσα στο σχέδιο μας λέει και τι ακριβώς θα κάνουμε, δηλαδή εδώ να τοποθετήσουμε γράσο για ρολιμάν, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το εξάρτημα είναι από το σακουλάκι 5, δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στα σακουλάκια. Αυτά τα τρία εξαρτήματα εδώ είναι από το σακουλάκι 03, αυτό εδώ, τα έχει σετάκι. Ωστόσο μετά όμως από το σακουλάκι 5 πάλι θα πάρει μία βίδα και το πλαστικό το παξιμάδι. Δηλαδή βλέπουμε ότι συνέχεια έχουμε αναλλαγές, ένα κομμάτι από το σακουλάκι το ένα, ένα από το άλλο, ένα από το παράλληλο. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην σωστή τοποθέτησή τους. Σε κάποιο σημείο μας ζητάει να κόψουμε αυτό το πλαστικό εδώ πέρα γύρω γύρω, το οποίο έρχεται έτσι μέσα στη συσκευασία. Οπότε χρησιμοποιούμε κάποια φαλτσέτα ψηλή, κόβουμε το κομμάτι γύρω γύρω και θα χρησιμοποιήσουμε και μια λεπτή λίμα για να φάμε λίγο τις γωνίτσες που έχει από το πλαστικό το έξτρα. Λίγο λίγο και με προσοχή αφαιρούμε τα περιττά κομμάτια. Θα πρέπει να τα τρίψουμε με προσοχή σιγά σιγά, όχι πάρα πολύ, ίσα να φύγει το πάνω το κομμάτι το περιττό. Αφού σιγουρευτούμε ότι είναι εντάξει, συνεχίζουμε στην τοποθέτησή τους. Κάπου εδώ σε αυτό το σημείο η εταιρεία μας ζητάει να σφίξουμε τη βίδα όσο χρειάζεται, λέει. Θα πω προσωπικά ότι όσο σφίγγουμε τη βίδα, τόσο βλέπουμε ότι αυτό δεν, σαν να γρατζουνάει, δεν δουλεύει σωστά. Εγώ το έχω σφίξει τόσο, θα βλέπετε ότι παίζει εδώ μέσα για λίγο. Αλλά θυμηθείτε ότι έχει μέσα τις μπάλες. Οπότε το σφίγγουμε τόσο, ώστε να μπορεί να ρολάρει, όχι να γύρει, να στρέφεται μόνο του για αρκετή διάρκεια, αλλά να μπορεί να ρολάρει, να γυρίζει άνετα. Έτσι. Και μετά τοποθετούμε, λέει, τις τρυπίτσες που έχει εδώ πάνω, με τις τρύπες που έχει εκεί μέσα, με τα εξογκώματα από εδώ, αφού το καθαρίσαμε και το τρύψαμε. Και το τοποθετούμε σωστά. Έχουμε φτάσει στο βήμα 8.
και μας λέει ότι πρέπει να τοποθετήσουμε σωστά το συγκεκριμένο εξάρτημα, γιατί αλλιώς θα βρίσκεται στο bowling, στο διαφορικό. Να υπενθυμίσω ότι τα πλαστικά χρειάζονται σφίξιμο τόσο όσο να πιάσουν, για να μην μας καργάρουν, δηλαδή να μην πηδήξει, να μην κλωτσίσει το σπήρωμα. Γιατί παρόλο που πιάνει σε πλαστικό κομμάτι, δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά και δεν υπάρχει λόγος να σφίξουμε πάρα πολύ. Οπότε σφίγγουμε και συνήθως το προσωπικά το κοιτάζω και το κάνω ένα τάκ εκεί, τέλειωσε. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, έχουμε κλείσει και το διαφορικό μας πίσω και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα η εταιρεία μας ζητάει να βάλουμε αυτά εδώ, τους αποστάτες, τα οποία λέει ότι στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε περισσότερα για να μπορέσουμε να γίνεται σωστά το παιχνίδι εδώ μέσα. Ωστόσο βλέπω ότι εδώ έχει σπήρωμα, ενώ μέσα σε αυτό το πλαστικό το κομμάτι δεν υπάρχει σπήρωμα. Θα σας πρότεινα λοιπόν να αγοράσετε, είναι ένα οικονομικό σετάκι το οποίο ανοίγει σπηρώματα. Αποτελείται από πολύ μικρές διαστάσεις. Καλό είναι να το αγοράσετε, είναι έξτρα, να σας λύσει τα χέρια. Θα ανοίξουμε 1,7 και 1,8, παρόλο που η βίδα είναι 0,2. Για να πάει να πιάσει και η ίδια η βίδα σφιχτά και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα δούμε επίσης ότι εδώ πάνω υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία θα πρέπει να φύγουν έστω και ελάχιστα με τη φαλτσέτα. Εδώ στις άκρες, για να μπορεί να παίζει σωστά, εδώ ανάμεσα, σε αυτό το κομμάτι, μας θολώσει η κάμερα, εδώ στα πλάγια για να μπορεί να παίζει καλά. Και θα χρησιμοποιήσουμε και το χιλιάρι που μας έδωσαν για να το τρίψουμε, να γίνει καλύτερη δουλειά. Καλό είναι να περνάει πέρα για πέρα το σπήρωμά σας, όπως εδώ. Και από την άλλη μεριά φυσικά το ίδιο. Και να μην ανοίγεται ποτέ το ίδιο σπήρωμα, κυρίως σε πλαστικό βασικά μιλάω, για πλαστικό κομμάτι όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Να μην ανοίγεται, αν είναι 2 χιλιοστά, 0,2 η βίδα, να μην ανοίγεται ποτέ 0,2. Γιατί σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά ή το 2 είναι 2,0 κάτι που παίζουν ρόλο για τα χιλιοστά, τότε δεν θα μπορείτε να καρκάρετε τη βίδα. Οπότε ανοίγετε 1,7, 1,8 και το αφήνετε εκεί. Πρώτα λοιπόν ανοίγουμε το σπήρωμα, καθαρίζουμε δηλαδή το σπήρωμα όπως φαίνεται και έπειτα χρησιμοποιούμε τη φαλτσέτα για να πάρουμε τα πάνω κομμάτια που έχουν βγει από το σπήρωμα, την κατασκευή του σπυρώματος, αλλά και εδώ πέρα, αν παρατηρήσετε, γιατί μου θολώνει, θα δείτε ότι χρειάζονται και κάποια εξωτερικά κομμάτια τρίψιμου, τα οποία φυσικά θα κάνει καλή δουλειά το γυαλόχαρτο το χιλιάρι που μας δώσανε μέσα στη συσκευασία εδώ. Θα τρίψουμε και αυτά τα κομμάτια εδώ να καθαρίσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίζουν ελεύθερα αυτά τα σημεία, αλλιώς δεν θα δουλεύουν σωστά οι αναρτήσεις μας και θα έχουμε μετά μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία του οχήματος. Προσοχή, δεν πρέπει να τρίψουμε πολύ, θα πρέπει να τρίψουμε όσο ίσα να φύγουν αυτά τα κομμάτια από εδώ πάνω και όχι να λιώσουμε τη γωνία και το σχήμα του άρμου. Έτσι λοιπόν λίγο και συνεχίζω στη τοποθέτησή του. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κουμπώσουμε και αυτό το κομμάτι και εδώ τα bowlings, θα πρέπει να παίζουν ελεύθερα και τα δύο. Αν δεν παίζουν, προσωπικά εγώ διαπίστωσα ότι στο μπροστινό μέρος, γι' αυτό και το όλησα ξανά, στο ένα κουμπώνει και παίζει χαλαρά από τη μια μεριά και από την άλλη θέλει λίγο ζόρι. Έτρωγε λίγο ζόρι. Οπότε τι θέλει, ζεστιάνουμε ελάχιστα με τον αναπτήρα αυτό, το bowling, και μετά ερχόμαστε και το τοποθετούμε εδώ μέσα. Έτσι. Για να πάρει την καμπύλη του και να αρχίζει να παίζει κάπως καλύτερα, πιο ελαφριά.
Με απόλυτη προσοχή όμως να μην λιώσετε τελείως το πλαστικό και δεν μπορεί να κουμπώνει μετά. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου πρέπει να προσέξουμε να κινούνται καλά εύκολα τα arms και από αυτή την περιά εδώ πέρα πίσω αλλά και εδώ πέρα μέσα, εδώ μέσα. Δηλαδή να είναι η κίνηση ελεύθερη. Τώρα, το εργοστασιακό εγχειρίδιο μας γράφει ότι πρέπει να κόψουμε αυτά εδώ πέρα. Βλέπετε, είναι λίγο πιο μακριά. Ότι πρέπει να τα κόψουμε, οπότε τουλάχιστον προσωπικά τα βάζω σε ένα σκληρό αντικείμενο και τα κόβω έτσι. Γιατί αν τα πιάσεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πένσα ή μυτοτσίμπιδο, θα τα τσαλακώσεις. Είναι σημαντικό αυτό να δουλεύει σωστά, ελεύθερα, τα arms. Να επισημάνω πάλι ότι θα χρειαστούμε να ανοίξουμε κάποιο σπήρωμα, γιατί πρέπει να βάλουμε μέσα μία βίδα λιθνιζόμενη. Οπότε αν τη βάλουμε έτσι θα το καταστρέψουμε. Γι' αυτό είπαμε αγοράζουμε ένα χρήσιμο εργαλείο και ανοίγουμε το σπήρωμά μας. Και μετά μπαίνει η βίδα άνετα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε, πρέπει να φτιάξουμε αυτά εδώ τα κομμάτια. Δηλαδή να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις. Οπότε πάλι να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να τρίψουμε εδώ ανάμεσα και εδώ και πάνω και κάτω και από την έξω μεριά. Όπως επίσης σημαντικό είναι να τρίψουμε και εδώ πέρα γύρω-γύρω για να καθαριστούν τα μικρά πλαστικά κομματάκια που έχει. Επίσης βλέπουμε ότι εδώ πάλι υπάρχει σπήρωμα, οπότε θα ανοίξουμε ένα σπήρωμα, είναι 1,5 χιλιοστό, 1,4, εμείς θα ανοίξουμε 1,2 για να μπορεί. Απλά θα πρέπει να το κοιτάξουμε να είναι στην ευθεία, να μην μας πάρει λοξό βήμα. Και αφού το καθαρίσουμε, τότε είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Το περνάμε όλο πέρα για πέρα, να περάσει και το γκρέζι, να φύγει. Μία πολύ σημαντική πληροφορία είναι να ξέρετε ότι δεν βιδώνουν όλα δεξιόστροφα, για να μην μπεδεύεστε. Κάποια βιδώνουν αριστερόστροφα, δηλαδή. Τώρα βιδώνει. Από την άλλη μεριά ξεβιδώνει. Είναι ανάποδα. Βρισκόμαστε στο στάδιο 19. Στο οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε τα arms. Εδώ όμως θα πρέπει να επιλέξουμε τι σασί θα χρησιμοποιήσουμε. Προσωπικά θα χρησιμοποιήσω ένα 24. Οπότε και 22 ριζάντες, οπότε πρέπει να το πάμε στην εξωτερική πλευρά. Και φυσικά να παίζουν ελεύθερα. Δηλαδή να μην υπάρχει κάποια δυσκολία στην κίνηση των arms. Τώρα θα πάμε στο σέρβο. Εδώ πέρα. Στο οποίο και εδώ θα πρέπει να ανοίξουμε σπήρωμα 1,8. Λοιπόν, μοντάραμε και το σέρβο αφού ανοίξαμε εδώ, όπως είπαμε, το σπήρωμα. Με προσοχή πάντα. Και θα πρέπει να το ξεβιδώνετε τελείως το κατσαβιδάκι και όχι να το τραβάτε πρωτού ξεβιδώσουν όλα τα σπηρώματα, γιατί θα σας χαλάσει το σπήρωμα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ρυθμίσαμε όπως είπαμε για white το οποίο είναι 1,24. Τοποθετήθηκε και αυτό και τώρα πάμε να τοποθετήσουμε το σέρβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουν γίνει οι βίδες, οι τρύπες. Τώρα δεν ξέρω, θολώνει κάποιες φορές το βίντεο. Έχουμε βάλει τα ρολιμάν πάνω κάτω. Βλέπουμε ότι και εδώ παίζει ελεύθερα. Αυτό θέλουμε. Και ρυθμίζει για το white το setup. Πάμε να το μοντάρουμε πάνω στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Και συνεχίζουμε. Έχουμε τοποθετήσει το σέρβο πάνω. Έτσι, το βλέπουμε. Παίζει και πολύ χαλαρά. Αυτό που θέλουμε. Και τώρα έχουμε πάει στην τοποθέτηση του front arm, του μπροστινού arm. Εδώ πέρα μας λέει ότι αν θέλουμε να κάνουμε πιο φαρή το μπροστινό μέρος, πρέπει να βάλουμε περισσότερα λαμάκια μπροστά
τα οποία περιέρχονται με συσκευασία και πιο μακριές βίδες για να μπορέσει να πιάσει το μέταλλο εδώ πάνω. Αυτό που θέλω να σας πω να προσέξετε είναι ότι θα δείτε εδώ πέρα είναι το B, το left arm και το A, το right arm. Αυτά αναγράφονται τα, το A, το B είναι εδώ πάνω στην άκρη και το A είναι στην άλλη άκρη από εδώ. Οπότε πρέπει να προσέξετε να τα βάλετε σωστά. Βρισκόμαστε στο στάδιο 26, στον Άκερμαν και εδώ πέρα μας λέει ότι αρχικά να το αφήσουμε στο κέντρο και έπειτα αν θέλουμε να το πάμε μπρος ή πίσω με το Άκερμαν. Να το και εδώ. Έχουμε βάλει στο κέντρο, έχουμε σφίξει όλες τις βίδες. Έτοιμος και ο Άκερμαν. Παίζουν όλα ωραία, ελεύθερα. Και συνεχίζουμε. Έχουμε τοποθετήσει και τα μπροστινά βιδάκια μαζί με τα ρολιμάν. Είναι έτοιμο και αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν χρειαστεί κάποια κόλλα σπυρωμάτων στο παξιμάδι για να μην βγαίνει. Θα δούμε αργότερα. Το επόμενο στάδιο είναι η τοποθέτηση από τα links, double links, τα οποία και εδώ πρέπει να κάνουμε σπύρωμα και να προσέξουμε και την απόσταση. Αυτό που θα βοηθήσω πολύ, επειδή εδώ ανάμεσα έχει μία τρύπα, εδώ, για να μην πεδεύεστε με πενσάκια, εδώ το βλέπετε υπάρχει μία τρύπα. Για να σφίξουμε και να ξεσφίξουμε, βάζουμε αυτό εδώ πέρα μέσα και έτσι εύκολα το γυρίζουμε. Είναι πιο εύκολο. Επίσης μας λέει εδώ πέρα να προσέξουμε, αν θα δείτε από εδώ έχει μια γραμμή και από εδώ είναι όλο ίδιο. Εδώ να προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί από εδώ είναι το reverse και από εδώ είναι το normal που σφίγγουμε. Δηλαδή από εδώ για να σφίξεις πρέπει να ξεσφίξεις, να κάνεις αριστερόστροφη και εδώ για να σφίξεις κάνεις δεξιόστροφη. Αφού λοιπόν έχουμε τοποθετήσει και αυτά τα κομμάτια όπως είπαμε, το reverse και το normal που σφίγγουμε, πάμε παρακάτω και βλέπουμε τις αναρτήσεις. Εδώ πέρα λέει να το περάσουμε από την κάτω μεριά, μετά το δαχτυλίδι και μετά το σφιχτήρα. Λοιπόν, και εδώ πέρα μετά θα περάσουμε πάνω τον πύρο, τον κοντό τον πύρο, έχει κοντό και μακρύ. Ο κοντός μπαίνει μπροστά και ο μακρύς πίσω, όπως και τα ελαττήρια. Τα κοντά μπαίνουν μπροστά και τα μακριά πίσω. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ αυτός ο πύρος είναι με σπύρωμα, οπότε και εδώ θα ανοίξετε και σε αυτό το κομμάτι θα ανοίξετε πάσο. Στην αρχή θα δείτε ότι η ανάρτηση, επειδή θα πτώχεται τελείως σφιγμένο πάνω το βιδάκι, θα δείτε ότι η ανάρτηση δεν δουλεύει καλά. Μόλις αρχίζετε και τεντώνετε την ανάρτηση, τότε θα δείτε ότι αυτή δουλεύει πολύ καλά. Κάνουμε το ίδιο τεστ και από την άλλη μεριά, ότι έχει επαναφορά, δουλεύει τέλεια και είναι έτοιμο και αυτό το κομμάτι. Εδώ πάλι θα προσέξετε ότι έχει A, όπως έχει και από εδώ κάτω A, και εδώ έχει B, όπως έχει και εδώ πάνω B. Να τα βάλετε στη σωστή σειρά, που είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε αν πάτε σύμφωνα με τις οδηγίες. Οπότε έτοιμο και το σύστημα της ανάρτησης και συνεχίζουμε. Γενικά είναι μια εύκολη κατασκευή, οι οδηγίες είναι πολύ αναλυτικές, το μέλλον της τρίβει και άνετα και φαίνεται να είναι καλή κατασκευή. Τώρα θα δούμε και πώς θα έχει στο μέλλον. Αφού λοιπόν έχουμε φτιάξει και το πίσω μέρος της ανάρτησης και εδώ θα χρειαστεί να ανοίξετε σπύρωμα και εδώ θα χρειαστεί να ανοίξετε σπύρωμα, έχουμε φτιάξει και έχουμε τοποθετήσει όλο αυτό και το πάμε και το ενσωματώνουμε πάνω στο πίσω μέρος από το σασί. Εδώ λέει ότι μας προτείνει να το βάλουμε στη δεύτερη τρύπα μετρώντας από κάτω προς τα πάνω. Και μετά μπορούμε να το πάμε είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ανάλογα πόσο ψηλά θέλουμε να είναι το σασί και σκληρή ανάρτηση ή μαλακή. Επίσης και εδώ θα χρειαστεί να ανοίξετε σπύρωμα στην εσωτερική τρύπα όπως δείχνει το σχέδιο.
Και πάμε να το δούμε και στην πράξη. Από κάτω προς τα πάνω η δεύτερη τρύπα, σπίρωμα ανοίξαμε εδώ. Έχουμε τοποθετήσει αυτό το τέρμα ακριβώς λέγαμε, το manual, και κοιτάμε πώς δουλεύει η ανάρτηση. Βλέπουμε ότι η ανάρτηση λειτουργεί άψογα και από τη μία μεριά και από την άλλη. Δηλαδή τα arms κινούνται ελεύθερα. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε και με αυτές τις τρύπες όπως είπαμε πριν, τις βάλαμε σωστά, τώρα φτιάχνουμε το κάτω μέρος από το σασί, το ενώνουμε με αυτές τις βίδες. Δεν χρειάζεται εδώ να ανοίξουμε κάποιο σπήρωμα, και γιατί είναι σε μεταλλικό κομμάτι. Και μετά συνεχίζουμε και τοποθετούμε τους μαγνήτες, το οποίο πρέπει να ανοίξουμε σπήρωμα και εδώ και εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στο μπροστινό μέρος, γιατί και αυτό είναι πλαστικό, να ανοίξουμε σπήρωμα. Προσωπικά εδώ πέρα χρησιμοποίησα 25 χιλιοστά. Το θα δω στο μέλλον ανάλογα με το καπάκι. Τοποθετούμε το battery mount, ούτε εδώ χρειάζεται να ανοίξουμε σπηρώματα. Πρέπει να προσέξουμε την σωστή θέση του plate. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα και το servo. Ας τα δούμε τώρα όλα αυτά στη σειρά. Λοιπόν, μαγνήτης, παξιμάδι, σπήρωμα και εδώ και εδώ. Μπροστά, σπήρωμα και εδώ και εδώ. Με τα μεγάλα τις βίδες, μεγάλες ντίζες. Είπαμε δέσιμο το κάτω κομμάτι, το οποίο το προσάρμοσα τώρα εγώ στα χιλιοστά που θέλω, δηλαδή το έκανα 106 από τώρα. Ωστόσο, ανάλογα μετά με το καπάκι θα δούμε πως τρέχει. 106 από 98 μέχρι 116 θα το δοκιμάσουμε, να δούμε πως πάει. Σε κλίμακες δηλαδή που βρίσκουμε εύκολα καπάκια. Και εδώ χρησιμοποιούμε τα λαστιχάκια όπως λέει αυτός για να κρατήσουμε την μπαταρία. Ωστόσο η δική μου μπαταρία δεν χωράει εδώ ανάμεσα. Θα δω τι μπορώ να κάνω για αυτό το κομμάτι. Και πάμε να τοποθετήσουμε τώρα στο σέρβο τα υπόλοιπα κομμάτια και να κλείσουμε και με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, στο στάδιο 37 στηρίξαμε όπως είπαμε και τη βάση της μπαταρίας. Κατεβήκαμε και πήγαμε, βάλαμε το χορνάκι από το σέρβο. Θα σας πω και δύο πράγματα για το σέρβο. 5 με 6 χιλιοστά λέει, εγώ άφησα 5,6-5,7 κάπου εκεί. Τα χορνάκια κλασικά, ανοίξαμε τα σπηρώματα από εδώ και από εδώ. Σπήρωμα και πάνω στο χορνάκι. Και από ό,τι φαίνεται τελειώσαμε, για να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, αυτός προτείνει στη δεύτερη τρύπα. Πρώτη, δεύτερη ή πρώτη, δεύτερη, δεν ξέρω. Όταν το έβαλα τέρμα πάνω δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη διαδρομή, αυτό δεν πήγαινε, ερχόταν μπρος πίσω. Ήδη από ό,τι βλέπετε είναι πολύ σφινότερο εδώ, θα το δείτε και εσείς στην πράξη. Οπότε το έβαλα στη δεύτερη. Όταν το είχα στην τρίτη έβρισκε αυτό εδώ πέρα πάνω στο σέρβο. Έβρισκε αυτό εδώ. Οπότε το έβαλα στη δεύτερη από πάνω, που θεωρητικά και αυτή θα λέει. Και δουλεύει κανονικά το σέρβο, χωρίς να βρίσκει κάπου, τερματίζει όλη τη διαδρομή το τιμόνι. Είναι λειτουργικό, ωραίο, ελεύθερο δηλαδή, ενώ λειτουργικό. Κοιτάξτε για να δεις πώς πάνε. Κάτι άλλο τώρα προς το παρόν, πρέπει να βάλουμε και τα ηλεκτρονικά. Ένα όμορφο σασί, αξιόπιστο, με ανθρακόνημα και μέταλλο και πλαστικό, σκληρό, καλό πλαστικό, καλή ποιότητα πλαστικού δηλαδή. Απλά όπως είπαμε χρειάζονται τα πλαστικά καθάρισμα με μία φαλτσέτα, τρίψιμο με μία λίμα και με το γυαλόχαρτο το χιλιάρι που μας δώσανε. Εδώ πέρα αυτά τα υλικά μας περίσσεψαν.
Έχουν αφήσει δηλαδή και απόθυμα. Αυτά τα υλικά μας περίσσεψαν. Εδώ, βίδες. Αυτά δεν ξέρω τι μας περισσεύει ακόμα, γιατί να μπει και το μοτέρ και το γρανάζι του. Εδώ πέρα. Όλα αυτά περίσσεψαν. Η εταιρεία εδώ περίσσεψε την ανάρτηση. Εδώ, αυτά, αποστατικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αγοράσετε κάτι έξτρα και άλλες ρυθμίσεις αν θέλετε να κάνετε. Έχει μέσα αποστατικά και πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε. Εδώ. Εν πάση περιπτώσει, γενικά να ξέρετε ότι το αμαξάκι μέχρι στιγμή δηλαδή που δεν το έχω τρέξει ακόμη αξίζει τα χρήματά του και με το παραπάνω. Δηλαδή αυτό που πάντα λέμε είναι ότι σύμφωνα με το τι δίνουμε, τι παίρνουμε. Δώσαμε λίγα χρήματα, 220 ευρώ ας πούμε συγκεκριμένα, και πήραμε ένα μαξάκι το οποίο ανταγωνίζεται σασί τα οποία κοστίζουν 500 και 600 ευρώ μόνο το σασί. Όπως είπα, είναι ένα σασί το οποίο είναι οικονομικό, αλλά για τα λεφτά του είναι άριστο σε σχέση με κάποια άλλα σασί τα οποία έχουν 5-6 εκατοστάρια. Έχει πολύ εύκολες ρυθμίσεις, δηλαδή λύνεις μία βίδα, δύο βίδες και πηγαίνεις μπρος πίσω, βγάζεις και από εδώ πέρα τα αποστατικά και πηγαίνεις μπρος πίσω τον Άκερμαν, πολύ βασικό για το τιμόνι. Όλα είναι ρυθμιζόμενα και οι αναρτήσεις είναι ρυθμιζόμενες και το τούι είναι ρυθμιζόμενο και το κάμπερ, δηλαδή έχουμε πολλές ρυθμίσεις. Δεν σταματάει το αυτοκινητάκι να δέχεται ρυθμίσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο σύνδεσης του μοτέρ, το οποίο δεν έχω brushless και οι τρύπες δεν ταιριάζουν στα brushed. Ωστόσο έβγαλα το πάνω κομμάτι, έβαλα το μοτέρ σε κάθε τη θέση, να κάθεται έτσι. Μέτρησα εδώ πέρα που άνοιξα τις τρύπες, μέτρησα εκεί πώς βολεύει να είναι και ανάλογα πάνω κάτω, ανάλογα το γρανάζι μας, ρυθμίζεται. Αυτές τις δύο τις τρύπες τις έκανα εγώ, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι 1,5 χιλιοστού και μετά, όπως σας είπα, τα κολαούζα για να ανοίξω σπήρωμα. Ωστόσο, πάω να συνδέσω τώρα το συγκεκριμένο μοτέρ και αν ποτέ στο μέλλον χρειαστεί να βάλω, βλέπετε, δεν βρίσκει, χρειαστεί να βάλω brushless, θα βγάλω το brushless και απλά κουμπώνει στο brushless. Και τώρα θα δοκιμάσουμε τα εργοστασιακά ζαντολάστιχα που είναι 20, να δούμε πώς παίζουν και αυτά. Το αμαξάκι ανταποκρίνεται πάρα πολύ ωραία στις κινήσεις. Τα λάστιχα πάρα πολύ ωραία. Απλά γλιστράνε πάρα πολύ για laminate και πλακάκι.